Καλημέρα, κύριε Βορύδη. Καλημέρα σας. Να σας ρωτήσω καταρχήν για το άλλο θέμα της ημέρας. Έψαχνα ώρες μέσα στις πολλές σελίδες εκείνου του νομοθετήματος 43-36 του 2015 που ψηφίστηκε παραμονές του 15 Αύγουστου το καλοκαίρι του 2015 και βρήκα αυτή την πονηρή διάταξη για την επιδότηση ενοικίου στα εξοκοινοβουλευτικά μέλη της κυβέρνησης. Την είχατε ψηφίσει κι εσείς ενώ η αντιπολίτευση αυτή τη διάταξη, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε τώρα αυτό, αν θυμάστε καλά, ήταν το μνημόνιο. Πώς το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, επομένως, μέσα στο μνημόνιο και κάτω από τις συνθήκες, δεν ξέρω αν θυμάστε και τις συνθήκες που ψηφίστηκε το μνημόνιο. Επομένως, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο τώρα για σοβαρή και νομοθετική επεξεργασία των ζητημάτων. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα τσουβάλι διατάξεων το οποίο ψηφίστηκε με τον τρόπο που ψηφίστηκε. Με το τσουβάλι, όπως το λέτε. Δεν μπορώ να είμαι περήφανος για αυτή την νομοθετική διαδικασία, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα ιστορικό πια. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή η διάταξη προφανώς δεν έχει σχέση με τις υπόλοιπες διατάξεις που ήταν εφαρμοστικές του τρίτου μνημονίου. Κάποιος την έβαλε αυτή τη διάταξη και επίσης προφανώς αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Ναι. Μέσα στα πλαίσια αυτής της συνθήκης της τότε, με τους όρους της συζήτησης, δηλαδή να θυμίσω απλώς για να ξέρουμε, καλοκαίρι. Ναι. Αύγουστος του 15 Αύγουστος για την ακριβία. Του 15 άνοιξε η Βουλή εκείνη την ημέρα. Το πρωί 4 ώρες συνεδρίαση στην Επιτροπή. Εν συνεχεία, αν θυμάστε, τελικώς κατέληξε η Επιτροπή να πηγαίνει να τελειώνει 7 το απόγευμα. Και το βράδυ η διάσκεψη των Προέδρων, αυτή η δραματική διάσκεψη του Προέδρου με την κυρία Κωνσταντοπούλου να προσπαθεί να μην έχει να αποκλείσει την πλειοψηφία. Τελικώς έναρξη συνεδριάσεως της Ολομελίας, 1 ώρα το βράδυ, κατέληξε στις 9 ώρα το πρωί να ψηφίσετε αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Απλώς εγώ το λέω όχι για να σας κακίσω, αλλά για να κακίσω τους βουλευτές που το πήραν η είδηση. Κακίζω τον εαυτό μου. Εγώ κακίζω τον εαυτό απλώς μου. Λέω, δεν με κακίζετε εσείς. Χαρά στο κουράγιο. Λέω χαρά στο κουράγιο. Εξηγώ το γιατί από πλευράς μας προφανώς έλαβε την προσοχή μας. Και δεν το είδαμε. Απολογούμε γι' αυτό. Λέω χαρά στο κουράγιο του Υπουργού που μέσα σε αυτό το χαμό που είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, είχε όρεξη να περάσει μια τέτοια διάταξη. Ο εισηγητής πώς το σκέφτηκε αυτό τώρα. Δεν το σκέφτηκε. Γιατί εμάς που μας ξέφυγε μέσα στον όγκο των διατάξεων. Αλλά του εισηγητή τώρα έτσι. Ναι. Πώς το είδε αυτό τώρα και πώς το σκέφτηκε να το βάλει. Μια ερώτηση για το δεύτερο μεγάλο θέμα. Δηλαδή το θέμα που αρχίζει τώρα, το σύριαλ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα κάνει την προκατακτική εξέταση. Το κρίσιμο θέμα καταρχήν είναι αν θα υπάρχει, αν αυτή η Επιτροπή θα κάνει ουσιαστικά εξέταση ή απλώς θα διαπιστώσει την παραγραφή και θα κλείσει τα βιβλία της. Και το δεύτερο θέμα, αν δεν κάνει αυτό, αν θα εξετάσει τους μάρτυρες. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσετε σε αυτό το επιχείρημα που και ο κύριος Ρίτσας και άλλοι λένε από την πλειοψηφία, ότι εάν τους ξεκουκουλώσουμε αυτούς που αποκαλείται κουκουλοφόρους, προστατευόμενους μάρτυρες, θα εμποδίσουμε την διερεύνηση του σκανδάλου. Γιατί θα την εμποδίσουμε? Τι θα πάθουν αυτοί αν έρθουν να μας πούνε από πού τα ξέρουν αυτά που ξέρουν? Δεν ξέρω. Θα τους πειράξει ακριβώς? Προφανώς για να κριθεί ότι έπρεπε να προστατευθούν, προφανώς κάποιοι από κάτι θα έπρεπε να προφυλαχθούν. Ναι. Η διάταξη, η οποία χωρίς να μπαίνω σε πολλά νομικά, για να μην σας ταλαιπωρήσω ούτε εσάς ούτε όσους μας ακούν. Γιατί θα αναπτυχθούν αυτά στην ώρα τους. Όμως, πάρα πολύ γρήγορα να πω ότι η διάταξη αυτή έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να είναι εμπλεκόμενα πρόσωπα αυτοί που μιλούν. Δηλαδή, άρα δεν πρέπει να έχουν κάποιο όφελος. Το δεύτερο είναι ότι εδώ αυτοί οι άνθρωποι καταθέτουν όσα καταθέτουν χωρίς να είναι αυτόπτες. Κανείς δεν έχει δει κάποια δωροδοκία. Και το δεύτερο. Χωρίς καν να έχουν προσωπική γνώση των περιστατικών που εξωστορούν. Δηλαδή, ναι, μεν δεν είδαν τίποτε, αλλά και αυτά που άκουσαν δεν τα έχουν ακούσει με τα αυτιά τους. Κάποιος τους τα έχει πει άλλος ότι τα έχει ακούσει ή ότι δίθεν έχουν γίνει ή ότι αποτελούν εκτιμήσεις τους. Αυτοί τώρα, δύο δυνατότητες υπάρχουν. Ή να εξετάσουμε τις καταθέσεις τους ως έχουν. Οπότε, δικονομικά μιλώντας, αυτές οι καταθέσεις είναι απολύτως άκυρες, δεν εισφέρουν το παραμικρό. Γιατί αν μάρτυρας δεν κατανομάζει την πηγή της γνώσεώς του, τότε η κατάθεσή του δεν λαμβάνεται υπόψη, ή πρέπει να έρθουν να δώσουν διευκρινήσεις. Όποιος είναι υπέρ της διευκρινήσεως και της διερευνήσεως σε βάθος της υποθέσεως αυτής, τότε πρέπει να φέρει τους μάρτυρες στην Επιτροπή. Ναι. Θα δεχόσασταν να έρθουν με τον τρόπο που έχουν ήδη καταθέσει σε δικαστήρια προστατευόμενοι μάρτυρες, δηλαδή να τους εξετάσετε, να τους ρωτήσετε, αλλά χωρίς να τους βλέπετε κατά πρόσωπο, χωρίς να σας πούν το όνομα τεπώνυμό τους? Κοιτάξτε, να το πω αλλιώς. Εγώ θεωρώ το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να έρθουν. Και δεν είμαι βέβαιος ότι έχει καμία όρεξη αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει, να καλέσει μάρτυρες. Ναι. Διότι εδώ πρέπει να ανοίξουμε επιτέλους μία συζήτηση, για παράδειγμα. Εδώ ακούω ότι όλα αυτά τα έχει κάνει ο κ. Σουρζής. Ο κ. Σουρζής θα κληθεί?
να μας πει τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Προφανώς. Λοιπόν, θα έπρεπε. Αν κάνετε εξέταση δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Αν μπούμε λοιπόν σε διαδικασία εξετάσεως και των συγκεκριμένων μαρτύρων, αλλά και άλλων μαρτύρων. Και άλλων μαρτύρων που θα προτείνουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Επομένως εδώ πρέπει να πούμε, αυτή η επιτροπή θα κάνει κανονικά τη δουλειά της. Εμείς λέμε ναι. Εγώ παίρνω θέση σε αυτό, ε. Mm. Και σας λέω ναι. Mm. Βάζω το ερώτημα και ταυτόχρονα το απαντώ. Mm-hmm. Λέμε ναι. Να πάει σε βάθος και να διερευνήσει. Αλλά επειδή ακούω διάφορα ότι εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι να ερευνήσουμε την τυχόν αρμοδιότητα ή μη της ολομελίας της Βουλής. Λοιπόν, εδώ επαναλαμβάνω, δεν θα κάνουμε μία φιλολογική συζήτηση ή μία νομική συζήτηση. Uh-huh. Θα κάνουμε μία συζήτηση ή μάλλον θα κάνουμε μία διερεύνηση. Θα κάνουμε ανακριτικές πράξεις. Μάλιστα. Αυτές τις οποίες προβλέπεται να κάνουμε. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα αυτή η επιτροπή. Ναι. Άλλωστε, το νομικά ζητήματα θα μπορούσε να είχατε ζητήσει αυτό που προβλέπει ο νόμος, ένα τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Το γνωμοδοτικό που, συμβούλιο. Το γνωμοδοτικό, ναι. Το οποίο θα μπορούσε να σας γνωμοδοτήσει για τα νομικά. Για να ή το Α ή το Β. Mm. Που αφήστε τώρα εδώ, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν ξέρω τι ερμηνεία θα κάνει η πλειοψηφία, αλλά αυτά είναι ζητήματα και για το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή το λεγόμενο ξέπλυμα. Έχει κρυθεί αυτό. Αυτό ανήκει στην τακτική δικαιοσύνη. Yeah. Αλλά και υπάρχει μία πρόκριση από την πλευρά του δικαστικού σώματος που για τα ζητήματα της δωροδοκίας διαβιβάζει στη Βουλή. Δεν ξέρω τι θα πει η πλειοψηφία επ' αυτού, αλλά εμάς εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, για να μην χαθούμε τώρα μέσα σε μία νομική συζήτηση, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Ακόμα και για τη διερεύνηση της εξαλείψεως του αξιοπίνου. Παρότι αποφάσισε όπως αποφάσισε στην Ολομέλεια Βουλή για τα περί απιστίας, εγώ ρωτώ. Για να κρίνω ότι έχει παραγραφεί μια πράξη ή ότι έχει εξαλειφθεί το αξιόπινό της, δεν πρέπει καταρχήν να κρίνω αν υπάρχει πράξη ποινικώς ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Μέχρι να φτάσω στην παραγραφή, δηλαδή να πω ναι, έχω εδώ ενδεχομένως πράξη η οποία μπορεί να έχει χαρακτηριστικά εγκληματικά, παράνομα, αξιόλογα ποινικά. Και μετά να πω, επειδή τη βλέπω τουλάχιστον τις ενδείξεις πράξεως αυτής, να πω ότι πήγα στην παραγραφή και στην εξάλληψη του αξιοπίνου. Αυτό το πρώτο μέρος, πώς θα το πω αν δεν πω στην ουσία. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται να μην υπάρξει, γιατί πάλι να σας πω ένα νομικό, με συγχωρείτε τώρα, ενδεχομένως σας ταλαιπωρώ, αλλά πάλι να σας πω ένα νομικό. Η λεγόμενη παραγραφή και η εξάλληψη του αξιοπίνου είναι αυτό που λέμε, έχει ουσιαστικό δικονομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ναι, μεν έχει ως δικονομική συνέπεια την κατάργηση της δίκης, την πάυση οριστικά της ποινικής διώξεως, αλλά έχει και ουσιαστικά χαρακτηριστικά, γιατί για να το πεις αυτό πρέπει πρώτα να έχεις αποφασίσει ότι καταρχήν υπάρχουν ενδείξεις τουλάχιστον μιας πράξης. Ότι υπάρχει μια άδικη πράξη. Και δεύτερο, ότι έχει προσδιορίσει τον χρόνο τελεσίωσης της. Άρα λοιπόν με τα δύο αυτά στοιχεία, αυτά τα δύο στοιχεία είναι συζητήματα της ουσίας, όχι της δικονομίας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι αυτή η λεγόμενη ένσταση παραγραφής εξαλείψης του αξιοπίνου είναι διαφορετικά πράγματα. Εδώ έχουμε εξαλείψη του αξιοπίνου. Δεν έχουμε παραγραφή κατά νομική ακριβολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο έχει σημασία ότι και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές κρίσεις για να φτάσουμε στο δικονομικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικές κρίσεις πώς θα υπάρξουν αν δεν εξετάσουμε μάρτυρες. Σαφές, η συνέχεια επί της οθόνης, δηλαδή τις επόμενες ημέρες όταν θα αρχίσει να συνεδριάζει η Επιτροπή και θα την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βορύδη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.